Δέσμοι μέτρων για τον περιορισμό του εταιρικού χρέου σχεδιάζει η Κίνα βλέποντάς το να σκαρφαλώνει στο 169% του ΑΕΠ. Το Πεκίνο ανησυχεί ιδίω λόγω της ανόδου στις τιμές καταναλωτή και παραγωγού παράλληλα με την εκτόξευση στις τιμές άνθρακα και κατασκευαστικών υλικών. Η κινέζικη οικονομία αναπτύχθηκε κατά 6,7% πέρυσι, ωστόσο το 2017 εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρέ προκλήσει. <Τσου> Η ελάφρυνση χρέου πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω με αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντα μεθόδου σύμφωνε με τον νόμο και με την έκθεση των επιχειρήσεων στην αγορά. Αυτό είναι ο πρώτο στόχο. Ο δεύτερο είναι να περιορίσουμε το χρέο των μη οικονομικών εταιριών, το οποίο δεν πρέπει να αυξηθεί πέραν των τωρινών επιπέδων, δηλώνει ο Ζού Σαοσί, επικεφαλή τη Κινέζικη Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξη και Μεταρρυθμίσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προειδοποιεί ήδη από τον Οκτώβριο, το μείζον ερώτημα τώρα είναι αν οι ηγέτες της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως θα συμβιβαστούν φέτος με μετριοπαθέστερους αλλά και πιο ισορροπημένους ρυθμούς ανάπτυξης. Στου διεθνεί επενδυτικού κύκλου, πάντω, εκφράζεται ανησυχία με δεδομένη τη σχεδόν αιμονική προσήλωση τη κινέζικη ηγεσία στην επίτευξη των οικονομικών στόχων.